Πάντα χαρά. Μπορεί να έφαγε κανένα βατράχι από τη λίμνη. Ησυχία! Πάμε. Πάμε το ρούμα. Κύριε Παγουρέλη, δεσποινής μαντρά, σας καθιστώ υπεύθυνους για την ομαλή επιστροφή των κοριτσιών στο Παρθεναγωγείο. Και μη χειρότερα. Στυγηθείτε! Σε σειρές! Εμπρός, κορίτσια, πάμε. Εμπρός, Μάρς. Πάμε. Δεν φαντάζομαι να πιστεύεις ότι εγώ έχω καμιά σχέση με αυτό που σου κάρωσε ο επιστάτης εξαδέλφη, ε? Δεν ξέρω πώς εσύ θα βρεις μαθήτρια στη Νίκα να πει ότι εγώ τον έβαλα. Δεν ξέρω. Εγώ λέω να ρωτήσουμε την ίδια την Νίκα. Νίκα, παιδί μου, πώς σου ήρθε η ιδέα ότι η κυρία Διευθυντούς κάρωσε τέτοια ατιμία εις βάρος μου? Δεν μου ήρθε από μόνο του, Δεσποινής. Μου το είπε ο κύριος Σπάκης. Καλά, αυτός είναι φαντασιόπληκτος. Έτσι ήταν από μικρός. Δεν πιστεύεις βέβαια αυτό το νεαρό μυθομανή, εξαδέλφια? Εμένα πιστεύεις, ε? Με συγχωρείς, ξαδέλφια, έχω να συνοδεύσω τα κορίτσια. Νίκα. Δεν το πιστεύω, τι αμαρτίες πληρώνω. Ελάτε, γιατί το κάνει αυτό ο Θεός ένα τόσο καλό άνθρωπο? Να σου πω, Σμυρνιά, εγώ ποδαράτη δεν πάω. Σκύψε. Γιατί? Θα με πάρεις την πλάτη σου. Για ειδέ, μωρέ, μωρέ, για ειδέ. Για ειδέ, στε το. Για ειδέστε τον αμαραντό σε τι μου να φύγω. Σταματήστε! Τι συμβαίνει, επιστάτα? Εσείς ρωτάτε τι συμβαίνει, κύριε Χουρουμούζη. Εγώ ρωτάω τι συμβαίνει. Γιατί διδάσκεται αντεθνικά τραγούδια στις μαθήτριες? Αντεθνικά τα δημότη? Έλα, Παναγία μου. Ο αμάραντος αντεθνικό? Βεβαίως! Διότι πού φυτρώνει ο αμάραντος? Στα δύσβατα, λέει. Όμως εμείς ξέρουμε ότι από τότε που ανέλαβε ο Ιωάννης Μεταξάς δεν υπάρχουν πια δύσβατα. Τα έκανε όλα ο εθνοπατέρας μας ευκολοδιάβατα. Να διδάξει στα κορίτσια πατριωτικά τραγούδια με νόημα. Όπως ο ύμνος μας που είναι αφιερωμένος στον εθνοπατέρα μας. Δεν θα μου υποδείξετε εσείς, κύριε Μάτσο, τι θα διδάξω στα παιδιά στο μάθημα της οδικής? Για προσέξτε! Εσύ να προσέξεις. Γιατί τώρα τελευταία έχεις αρχίσει να κομμουνίζεις. Άλλαξε λοιπόν τροπάρι, γιατί έχω μεγάλες φιλίες στην ασφάλεια. Είμαι παράγων εγώ. Παραλογίζεσαι, αγαπητέ μου. Αλλά υπάρχει τρόπος να λύσουμε τη διαφορά μας. Τράβα, φίλο. Μονά κερδίζεις εσύ. Ζυγά κερδίζω εγώ. Έλα. Του σου! Μέρες μου πάει η γκίνια σερή. Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά, πατέρα. Έτσι, γιατί φέγγει έτσι η μέρα? Γιατί σαν αυτή η παιδί μου. Κύριε Δήμο! Τι σημαίνει, Πάγκη? Γιατί είσαι ντυμένος έτσι? Πού είναι το πουκάμισό σου? Γιατί δεν είσαι στην εκδρομή? Θα σας το πω με τρόπο για να σας έρθει μαλακά. Τι συνέβη? Η κόρη σας. Τι η κόρη μου? Η κυραφρουσίνη στη λίμνη των Ιωαννίνων, τι έπαθε? Πνίγηκε. Hey, η κόρη σας λίγο καλύτερα. Έπρεπε να βάλεις κάτι πιο ζεστό. Πώς είσαι τώρα, κορίτσι μου, πώς αισθάνεσαι? Καλύτερα είμαι, κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστώ. Ξάπλωσε, Λίκη μου, ξάπλωσε. Και εσύ, Παύλο, πήγαινε επιτέλους να βγάλεις το βρεγμένο παντελόνι. Για το όνομα του Θεού, έχεις και ιστορικό υγράς πλευρίτιδος. Να βεβαιωθώ, μήπως μας χρειάζεται σε τίποτα η Δεσποινής Μάτσου. Και τι μπορείς να κάνεις εσύ, δεν είσαι και γιατρός πια. 5 πρώτες βοήθειες γνωρίζεις. Φεύγοντας, θα ειδοποιήσω με τον ιατρό της πόλεως. Πραγματικά αισθάνομαι καλύτερα. Ορίστε, στέκομαι στα πόδια μου κανονικά. Κορίτσι μου, ψυχούλα μου, πώς είσαι? Αχ, Θεέ μου, τι ταραχή που έχω πάρει. Ηρέμησε, παπά μου, καλά είμαι. Τι έπαθες, κορίτσι μου, πώς βρέθηκες στη λίμνη, ποιος έσπρωξε, η κομμουνίστρια, η καθηγήτριά σου ή η Εβραία, η Ρώσα? Εσείς τις σπρώξατε, κύριε, εσείς είστε υπεύθυνος. Παύλο, τι εννοείτε? Οι πράξεις σας την εκθέτουν τόσο πολύ που είναι φυσικό να θέλει να πνιγεί. Παύλο! Ποιες πράξεις μου? Αναφέρομαι σε αυτό που κάνατε στη θεία μου, τη Δεσποινίδα Μαντρά. Είστε άτιμος και ανήθικος. Παύλο, είπα! Παρότι με σώσατε από πνιγμότερα, με πνίγετε χειρότερα με τα σύβρι σας. Τα σύβρι σας? Ωραία ελληνικά μιλάς, Ανίκη μου. Κάνουμε καλή δουλειά στο Παρθεναγωγείο. Γιατί όποιος βρίζει τον πατέρα μου, βρίζει και εμένα. Άλλωστε δεν το έκανε μόνος του αυτό. Άλλοι τον έβαλε. Εγώ αυτή την άλλη θα πάω να την βρίσω. Εσύ θα βρεις τον πατέρα σου? Ποια θα βρεις, ναι, ρε. Οι νέοι οφείλουν σεβασμό στους γονείς τους. Για πρόσεχε.
Το λέει και η Τρίτη Εντολή. Τι είπα, το πατέρα σου και τη μητέρα σου. Όταν είναι αξιότιμη. Παύλο! Παύλο! 500 Παύλο έχω πει σήμερα. Παύλο! Έλα! Μα τι έχει πάθει αυτό το παιδί? Κοριτσάκι μου. Άσε με. Παύλο, είσαι εμένα. Σε διατάσσω να σταματήσεις. Εμένα διατάζεις, πατέρα? Άλλη πρέπει να διατάξεις να σταματήσεις να κάνει παλιανθρωπιές. Γιατί, παιδί μου, τα βάζεις συνεχώς με την μητέρα σου? Τα βάζω γιατί δεν τα βάζεις εσύ. Επειδή τη φοβάσαι. Εγώ φοβάμαι. Δεν γεννήθηκε ακόμη γυναίκα που θα φοβήσει το μήνυμα μεταξά. Μεταξύ μας, πατέρα. Αφού όλοι ξέρουν ότι σε έχει καβαλήσει. Όλοι? Ποιοι όλοι δηλαδή? Και η ζωή. Ορίστε. Τη ζωή μου, λέω, ότι ξέρεις εσύ και όλοι οι άλλοι ξέρετε τη ζωή μου με τη μητέρα σου. Σε πληροφορώ ότι όταν είμαστε μόνοι μας τρώει πολύ βρυσίδι. Τις επιβάλλομαι. Για να είσαι εδώ λοιπόν τώρα, πατέρα, που σε εξέθεσε τόσο άσχημα. Γιατί με αυτό που έκανε στην εξαδελφή τη, εσένα κυρίως εκθέτη, που είσαι επικεφαλής της σχολικής κοινότητας. Ήδη την επέπληξα, το είδες. Αυτό ήταν χάδι. Και τι να κάνω δηλαδή? Post verba verbera. Ναι, πατέρα, ναι. Με αυτά που κάνει μέχρι και post verba verbera. Φοβάσαι? Μη το ξαναπείς αυτό, το φοβάσαι? Γιατί κρύβω πολύ αγρίλα μέσα μου. Είμαι άγριος εγώ. Είμαι πολύ άγριος κατά πάθος. Πάμε σπίτι. Πάμε σπίτι, σε προκαλώ. Πάμε σπίτι. Θα τη σκίσω την κάτα. Είσαι σίγουρος? Ωραία, αλλού θα βρεθεί το γατοκέφαλο. Αλλού τα γατοπόδαρα. Και αλλού η ουρά της γάτας. Πάμε. Για να σε δω. Άτιμο γατί, θα πεθάνεις. Πολόγατο. Που μου σπάς τα νεύρα, λυσασμένο γατί. Διαλυθείτε τώρα ησύχως και πηγαίνετε όλες στους κοιτώνες σας. Όταν ετοιμαστεί το δείπνο, θα σας ειδοποιήσουμε να κατεβείτε στην τραπεζαρία. Και οφείλετε όλες μια συγγνώμη στην Παπαδογιαννάκη. Σας ευχαριστώ, Δεσποινής. Και θα πω τους γονείς μου να σας πάρουν μια καινούργια τσάντα. Τι? Η Λουκία είναι έξαλλη που δεν έχω μοντέρνα τσάντα. Όχι έξαλλη, λυπημένη. Καταλαβαίνω ότι είστε φτωχή καθηγήτρια. Αν δεν πήγαινε, παιδί μου, μέσα. Πήγαινε. Δεσποινής. Εγώ μπορώ να πάω να δω την Αλίκη. Είναι η καλύτερη μου φίλη και κοντεύω να τρελαθώ από την αγωνία. Να πας και να μου πεις και εμένα ποιοι είναι μέσα, για να δω αν θα έρθω. Μάλιστα. Τι λες, θα βρεθούμε το βράδυ? Τι, από πού και σου πού? Τι αναστατώνε στη ζωή μου, δεν σου κάνω ανήθικη πρόταση. Δεν θα μπορούσα άλλωστε, ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Απλά δεν μου φαίνεσαι. Πώς να σου πω, όταν σε κοιτάω μου φαίνεσαι εντελώς υγιής. Υγιής, ναι. Εκτός από το επίμαχο θέμα. Καλέ μου φίλε, μην το σκέφτεσαι. Είναι χειρότερα. Ναι, αλλά δεν με βοηθάς κι εσύ να φύγει λίγο το μυαλό μου, να ξεχαστώ. Να πάμε μια βόλτα μαζί, να σε ξαναγήσω και στη νυχτερινή ζωή της πόλης μας. Έχει νυχτερινή ζωή αυτή η πόλη? Εντάξει, δεν είμαστε και Θεσσαλονίκη που έχει, πώς το λένε, dancing club. Μπορείς όμως να κάνεις μια βόλτα στην πλατεία. Έχει 2 ζαχαροπλαστεία και 3 ταβερνούλες. Αυτή είναι η κοσμική ζωή της πόλης μας. Αν είναι τόσο κοσμική, νομίζω ότι θα χρειαστώ οπωσδήποτε την τσάντα της Λουκίας. Εντάξει, θα περάσω από το σπίτι σου κατά τις 8. Να μου δείξεις τη μικρή μας πόλη by night. Γεια σου. Γεια. Τι κοριτσάρος. Τι κρίμα. Δεσπούλα μου, γιατί γύρισες τόσο νωρίς από την εκδρομή? Πώς έσπασε το τακούνι σου, τι συμβαίνει? Γιατί δεν μιλάς καθόλου? Πολυξένη, έχεις μια σικιά στην αυλή του σπιτιού σου? Ναι, γιατί? Σκηνή στην αποθήκη έχεις? Σκηνή? Ναι, μάλλον. Πάρε λοιπόν το σκηνή και πήγαινε να κρεμαστείς, Ιούδα Ισκαριώτη. Τι? Με πρόδωσες. Τα ξέρασες όλα, παλιοκοτσομπόλα. Εγώ? Όχι, Δεσπούλα μου, να φάω τα κοκαλά μου. Εγώ θα τα δώσω σούπα τα κοκαλά σου και θα στα δώσω να τα φας. Ή μάλλον, επειδή είμαι κυρία της καλής κοινωνίας, θα βάλω τη σουλτάνα να τα βράσει. Όχι, Δεσπούλα μου, πίστεψέ με, εγώ δεν αθέτησα τον όρκο μου. Τότε ποιος τα πει του γιου σου? Η ντουλάπα? Γιατί εγώ, εσύ και η ντουλάπα είμαστε στο δωμάτιο. Αυτό είναι, Δεσπούλα μου. Η ντουλάπα μίλησε. Νόμιζα ότι την είχε κόψει την κακιά τη συνήθεια ο κανακάρης μου να μπαίνει στην ντουλάπα και να κρυφοκοιτάει τις πελάτησες όταν τους κάνω πρόβα. Τι πράγμα? Αλλά αυτό το κάνει στις νέες και όμορφες. Εσένα γιατί? Φέρω το σαλίδι. Πέθανες από βόλη νηφίτσας. Μαμά! Αν δεν αλλάξω παντελόνι γρήγορα θα αρπάξω χοντρό κρύωμα. Κύρια Δεσπούλα, εδώ είσαστε? Ώστε στην ντουλάπα κρύβεσαι το Μάρι. Το θείο κορμί σας.
Πώς αλλιώς θα το βλέπα. Θείο είπες ή θεία? Θείο. Από όλες τις πελάτησες της μαμάς, εσείς έχετε το πιο ωραίο σώμα. Μάλιστα, μάλιστα. Ας είναι. Τα έκανες μπαντάρα, μικρέ. Θα δω τώρα πώς θα τα μπαλώσω. Παλιόπαιδο. Πολύ ξέρει. Φεύγω. Πήγαινε να μου φέρεις ένα ζευγάρι από τα φτύνο παπουτσά σου να πάω μέχρι το σπίτι μου. Τα δικά μου θα τα πας εσύ στο τσαγκάρι στην άλλη άκρη της πόλης. Όχι. Το χρυσό μου, το καλό μου θα τα πάει. Για τιμωρία. Εσύ θα τιμωρηθείς. Και το χρυσό σου το καλό σου θα έπρεπε, αλλά έχει χάρη που έχει καλό γούστο. Με συγχωρείτε, Ματμαζέλ Κλέρ, να σας ρωτήσω κάτι. Μη oui, ma chérie. Η Δεσποινής Μαδρά γιατί δεν ήρθε να φάει? Είναι ακόμα θυμωμένη μαζί μας, ε? Mais non, au contraire, αντιθέτως. Είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη γιατί τα έβαλε μαζί σας επειδή παραπλανήθηκε. Έχω μια πολύ ωραία ιδέα. Τόσα μαθήματα μαγειρικής έχουμε κάνει. Θα φτιάξουμε ένα μεγάλο δαψίμερα βανί. Και να το φας. Όχι, ξυπνάκια. Να γράψουμε πάνω με καραμελωμένη ζάχαρη. Ζήτω η δασκάλα μας. Να τη φωνάξουμε και να το κάνουμε σουρπρίζ. Έκπληξη. Α, μπράβο, μπράβο. Ωραία ιδέα. Πώς και το έπαθες, Θεόνη? Όταν πρόκειται για γλυκά, παθαίνει κρίση σε ξυπνάδας. Έλα, Ρόζα, τι έγινε, πώς είναι η Αλίκη? Είναι καλά τώρα. Πολύ καλά, μάλιστα. Βέβαια. Αφού τη φίλησε ο γιος του κυρίου διευθυντή, τυχερή με στην ατυχία της η παρακατιανή. Πάψε, Λουκία, δεν τη φίλησε, της έδωσε το φίλι της ζωής. Το οποίο, όπως το λέει και η λέξη, είναι φιλί. Και μάλιστα στο στόμα. Όπως φυλάει στις ταινίες ο Έρολ Φλίν. Έχετε δει το Ρομπέν των Δασών? Εσάς, Ματμαζέλ, ο Μεσχέ Πασχαλή σας φίλησε ποτέ στο στόμα? Αγητή! Αγητή, μαμακουκά! Σταματήστε! Κυρία Σουλτάνα, μήπως περισσέψανε κεφτέδες από αυτούς που φτιάξατε για την εκδρομή? Γιατί το μαρικάκι μου τρελαίνεται για τους κεφτέδες σου. Στην εκδρομή δεν φαγώθηκε κανένας. Δεν προκάμαμε. Εδώ τώρα τους τρώνε τα κορίτσια. Θα πάω να σε φέρω από την κουζίνα. Έχει πολλούς ακόμα εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Καλή όρεξη, δασποινίδες μου. Ευχαριστούμε, κύριε καπιτά. Δεν μας είπατε, Ματμουαζέλ, σας φίλησε τελικά ο ραβανιαστικός σας στο στόμα? Ουί, με. Προσέξτε, κορίτσια, είχαμε περάσει βέρες. Μόνο να ραβωνιαστείτε θα αφήσετε να σας φιλήσουν στο στόμα, σουγλαμπούς. Δηλαδή για το άλλο, ούτε συζήτηση. Για σε σου και ντομνά, ντροπή. Αυτό θα το κάνετε μόνο την πρώτη νύχτα του γάμου. Εκτός... Εκτός? Εκτός, αν έπρεπε ο ραβωνιαστικός σας να πάει στον πόλεμο, τότε την τελευταία βραδιά θα του τα δίνατε όλα. Και δεν τα κακοπερνάγατε. Ποια όλα, Ματμαζέλ? Τα φιλιά, λε μπεζέ. Πολλά φιλιά. Μπουκού το μπεζέ, μπουκού, μπουκού. Πού πάτε, δεν τελειώσατε το φαγητό σας? Je reviendrai, θα ξανάρθω. Πάω να ρίξω λίγο μπεζέ, λίγο νερό στο πρόσωπό μου και έρχομαι. Γιατί? Θέλω να είσαι το πρότυπό μου, πατέρα. Δίκαιος, ακέραιος, αδέκαστος. Όποιον σφάλει να τον τιμωρείς. Ακόμα και μένα. Ακόμα και τη μαμά. Φαγώθηκες πια. Σου είπα θα είμαι αδέκαστος, σκληρός, αμήλικτος. Αμήλικτος δεν βλέπω, αμήλικτος βλέπω. Έχει έρθει από ώρα, γιατί δεν πας να της μιλήσεις? Φοβάσαι? Μην το ξαναπείς αυτό. Μην ξαναπείς φοβάμαι. Απλώς προσπαθώ να ηρεμήσω. Να είμαι ψύχρεμος όταν θα την αντικρίσω, γιατί αλλιώς θα την αρπάξω από το μαλλί και θα αρχίσω να την χτυπάω κάτω σαν Νέαντερνταλ. Να το! Μου βγήκε το μοβόρικο τώρα! Δεν χρειάζεται να την χτυπήσεις. Αρκεί να την κάνεις να φοβηθεί. Θα την κάνω να φοβηθεί, λέει! Θα παγώσει το αίμα στις φλέβες της! Ήταν να μην θυμώσω, θύμωσα. Τώρα έχω θυμώσει πάρα πολύ. Τη σου υποσχέθηκα, γέ μου, θα τη σκίσω τη γάτα. Έλα να δεις το γατοσκίσιμο! Γυναίκα! Δεσπούλα! Πού είσαι, γυναίκα? Κατέβα κάτω που σε προστάζει ο άντρας αφέντης και κύρι σου! Τι έγινε? Δεν έγινε, θείε. Τώρα θα γίνει! Όρμα, πατέρα. Α, θα ορμήσω. Δεσπούλα, θέλω να σου πω. Όχι, εγώ θα σου πω πρώτη. Κακώς με πρόσβαλες το πρωί μπροστά στη μαθήτρια, στον κύριο Παγουρέλη και ιδίως μπροστά στην εξαδέλφη μου. Ιδίως μπροστά στην κόρη της Κλειός. Ξέχασες, φέρετε, ποια είμαι. Το ότι κρατάω από τη μεγάλη γενιά των Δελιγιάννηδων. Το ξέχασες? Το ξέχασες? Τι το λέτε και το ξαναλέτε?
Και η ζωή είναι το γένος Δελιγιάννη, αλλά τη συμπεριφέρεστε σαν σκουπίδι. Πάψε, Συφέδων! Και όχι μόνο είναι το γένος Δελιγιάννη, αλλά αν ζούσε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου.